Χρυσής Αυγής, αναρωτιέμαι γιατί δεν έρχονται οι ίδιοι βουλευτές Χρυσής Αυγής να πούν να αρθεί η ασυλία μας, να πάμε στη δικαιοσύνη γρήγορα να καθαρίσουμε και να τρίψουμε στα μούτρα όλων των αντιπάλων μας το αποτέλεσμα αυτής της δίκης. Αυτό που βλέπω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι είναι και ναζί και θρασίδηλοι και ψεύτες και θεομπέχτες. Διότι χαιρετούν ναζιστικά και λένε δεν είναι αυτό που νομίζετε. Έχουν αγγιλωτό σταυρό στο μπράτσο και λένε ξέρετε μπορεί να είναι και ένα σημάδι από το εμβόλιο. Κυκλάβει το είναι. Εμφανίζονται ως οπαδοί του Γκάντι και βγάζουν εκτός γραμμής, λέει όποιον άσκησε βία, ενώ οι ίδιοι στη Βουλή, ο κύριος Αρβανίτης, που χθες χαιρέτησε ναζιστικά και σήμερα το επανέλαβε έξω από τη Βουλή, ο κύριος Κασιδιάρης, μας λέγανε ότι τσακώθηκαν για την μπάλα ο Ρουπακιάς με το Φίσα. Ήταν καυγάς για ποδοσφαιρικές διαφωνίες. Ο ένας ήταν με την Παρίς Σεν Ζερμέν και ο άλλος ήταν με τον Ολυμπιακό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ναζιστική ομάδα η οποία έχει αποδεδειγμένα εμπλακεί σε εγκληματική δράση, με πυραμιδωτή οργάνωση. Η δικαιοσύνη θα κρίνει ποιοι εμπλέκονται, για ποιους τεκμηριώνεται ποινικά κολάσιμη πράξη. Αλλά από εκεί και πέρα, τη θεωρία ότι τάχα τους κυνηγάνε οι Εβραίοι, οι οποίοι έδωσαν εντολή κτλ. Αυτό το παραμύθι δεν πήθη. Εγώ ξέρετε τι βλέπω. Και εκτιμώ πολιτικά. Τον κύριο Καρυπίδη τον αλλάξατε. Αποφεύγω. Τον κύριο Καρυπίδη γιατί τον αλλάξατε. Κύριε Χατζηνικολάου. Τι σχέση έχει τώρα αυτό. Ξέρει πολύ καλά τη σχέση. Λοιπόν. Μόνο από το χαμόγελο κατάλαβα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Γιατί είναι απίτηση. Να τελειώσω. Με τον κύριο Παπαντρέου δεν αναφερθήκατε ποτέ. Δεν ασχολούμαι με τον κύριο Ψωμιά. Θέλω να ολοκληρώσω τη φράση μου. Του εύχομαι απλώς να βρει επιτέλους ένα κόμμα μέσα από τα αδελφά κόμματα με το οποίο θα συνεργαστεί. Διότι προς το παρόν είναι υποψήφιος που έχει βγει στην πιάτσα και ψάχνει να δει με ποιον θα συνεργαστεί. Και βλέπω και φλερτ με τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω τη φράση. Τον είπατε ορφανό περίπου, δηλαδή. Όχι, είναι ελεύθερος. Ελεύθερος προς μεταγραφή, από ό,τι βλέπω. Και δέχεται προσφορές. Λοιπόν, για να τελειώσω αυτό που έλεγα. Για να τελειώσω αυτό τελικά που έλεγα. Τελικά καρπούστε από όλα αυτά. Κοιτάξτε. Και ξέρετε τι φοβάμαι, ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεστε εσείς. Πείτε το μετά. Σας φοβάται ο ελληνικός λαός. Δεν θέλω να μπλέξω. Ο ελληνικός λαός σας φοβάται, κύριε Παδημούλη. Εσείς μας φοβόσαστε. Αφήστε ο ελληνικός λαός να μιλήσει στην κάλπη. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και να τελειώσω. Ναι, για να είναι πάμε στους συμπολίτες. Ότι αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας δεν πείθουνε. Ο ελληνικός λαός υποφέρει από τη φτώχεια, την ανεργία, τις ανισότητες, τη διαφθορά, τη γραφειοκρατία, την ατιμορρησία. Αλλά με δημοκρατία, μέσα από την κάλπη, μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες, με αξιοπρέπεια, θα δώσει την απάντηση. Και να πω και ένα τελευταίο. Όταν οι αριστεροί, πριν από χρόνια, δεκαετίες, αλλά όχι πολύ μακριά, όχι πολύ πίσω, δικαζόντουσαν ως κατάσκοποι και προδότες και στηνόντουσαν στο εκτελεστικό απόσπασμα και εκτελούνταν άλλοι από τους Ναζί και άλλοι από κυβερνήσεις ελληνικές τα επόμενα χρόνια, λέγανε ναι είμαι αριστερός, ναι είμαι κομμουνιστής, αλλά δεν είμαι κατάσκοπος. Αυτούς τους τύπους που παριστάνουν τα λιοντάρια, μαχαιρώνουν, δολοφονούν, αλλά όταν τους στριμώχνουν, λένε δεν έχω καμία σχέση με τον Χίτλερ, δεν έχω καμία σχέση με τον ναζισμό, χαιρετώ, αλλά αυτό είναι προσευχή. Χαιρετισμός προς τα θεία, ή αυτό που βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι ναζιστικό σύμβολο, αλλά είναι κάτι άλλο. Με συγχωρείτε, αυτό το θεωρώ ότι δεν είναι έντιμο. Δεν είναι έντιμο, δεν είναι συνεπές, δεν είναι ειλικρινές. Και ένα τελευταίο. Είδα και εχμές του κυρίου Κασιδιάρη εσωκομματικές. Άφησε έκθετο το λαγό γιατί είναι με τον φυλακισμένο αρχηγό, άδειασε τον Αρβανίτη γιατί είναι με τον φυλακισμένο αρχηγό και τον όνομα του ενδιαφέρει είναι το δικό του αρχηγή Λύκη. Ναι, κύριε Βορύδη, μία φράση παρακαλώ.